επίσης στο κανάλι μου. Ναι, με βλέπετε με ζακετούλα γιατί είναι λίγο πρωί και άρχισε επιτέλους να δροσίζει μέσα στο σπίτι. Επίσης, το μακιγιάζ που έχω κάνει και για το θέμα που θα μιλήσουμε είναι αρκετά φθινοπορεινό. Οπότε σκέφτηκα, αν μη τι άλλο, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Οπότε έχω φορέσει μια απλή ζακετούλα που την έχω κυρίως για το σπίτι και είμαι έτοιμη να ξεκινήσουμε το βίντεο. Το σημερινό βίντεο έχει απ' όλα. Έχει ένα make-up tutorial, έχει ένα mini review, έχει swatches και έχει και giveaway. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, συνεχίστε να βλέπετε. Το βίντεο σήμερα είναι εξολοκλήρω αφιερωμένο σε μια παλέτα και μιλάω για την Delicious από την W7, η οποία νομίζω κυκλοφόρησε τώρα τελευταία, εκτός αν εγώ την πήρα χαμπάρι τώρα τελευταία. Περίμενα πάρα πολύ καιρό να βγει, γιατί με το που είδα τι χρώματα έχει, τρελάθηκα. Έχω ακούσει από πάρα πολλά άτομα από εσάς ότι η συγκεκριμένη παλέτα είναι dupe της παλέτας της Αναστασίας Beverly Hills, Αναστασίας, τη φίλη της φίλης μου της Αναστασίας, η Modern Renaissance, την οποία δεν την έχω φυσικά για να μπορέσω να σας πω αν είναι όντως dupe. Έχω μόνο να σας πω ότι σχηματικά σαν παλέτα, όπως επίσης και χρωματικά, η παλέτα έχει πάρα μα πάρα πολλά κοινά. Τώρα, σε θέμα απόδοσης, blending κτλ. Και follow, φυσικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όντως τα χρώματα είναι πάρα πολύ κοινά, οπότε μπορεί να θεωρηθεί dupe χρωματικό. Σε θέμα απόδοσης δεν γνωρίζω. Έχω να σας πω ότι μόλις έκανα swatches για να σας τα δείξω στο βίντεο, απογοητεύτηκα πάρα πολύ διότι δεν είχαν καθόλου καλή απόδοση. Δηλαδή, βουτούσα το δάχτυλο αρκετές φορές κιόλας και κλικά για να μπορέσω να πάρω χρώμα και όταν το άπλωνα τελικά στο χέρι μου, συνειδητοποιούσα ότι η απόδοση τους δεν είναι καθόλου καλή. Δεν γράφουν γενικά πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πολύ λίγες συγκεκριμένες οι οποίες γράφουν καλά. Οι υπόλοιπες είναι ανύπαρκτες και είναι και λίγο τραχές. Αυτό το πράγμα μένα λίγο με απογοήτευσε. Το θέμα όμως είναι ότι την παλέτα δεν την παίρνεις για να κάνεις swatches, την παλέτα την παίρνεις για να βάψεις τα μάτια σου. Και ευτυχώς οι περισσότερες σκιές γράφουν πολύ διαφορετικά στα swatches από ότι στο μάτι. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, διότι αν η παλέτα έγραφε όπως γράφει στα swatches, θα ήταν μια πλήρης αποτυχία. Πέρα από κάποια λίγα χρωματάκια τα οποία με ζόρισαν και ήθελα παραπάνω δούλεμα, όπως θα δείτε στο tutorial που θα ακολουθήσει, τα υπόλοιπα χρώματα ήταν μια χαρά στο blending και μια χαρά γενικά. Δεν έχει ιδιαίτερα fallout η συγκεκριμένη παλέτα. Νομίζω αυτά έχουν από πάνω κάτω. Η τιμή της είναι γύρω στα 11 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, πριν περάσουμε στο make-up tutorial, το οποίο είναι μόνο με το μάτι, οπότε δεν θα βάψω όλο το πρόσωπο, θα είναι σχετικά σύντομο, να σας πω λίγο για το δωράκι. Λοιπόν, όταν πήγα να πάρω τη δικιά μου παλέτα, πήγα και πήρα και μία για εσάς. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η δική σας. Την βάζω πάλι μέσα να είμαστε ok. Θα δουλέψω με τη δική μου. Όταν την παίρνεις, έχει μέσα αυτό εδώ που έχουν νομίζω όλες οι παλέτες. Όπως επίσης έχει και ένα πινέλο το οποίο εγώ κακώς δεν το χρησιμοποίησα για να δω τι παίζει. Αλλά παιδιά, άμα κρίνω από το σημείο αυτό που είναι για blending και αυτό εδώ πέρα που είναι για πιο ακριβίας, πρέπει να είναι ένα καταπληκτικό πινέλο. Κακώς το δεν το σκέφτηκα να το χρησιμοποιήσω. Παρ' όλα αυτά, παίρνετε και το πινέλο μαζί λοιπόν με την παλέτα. Όποιος λοιπόν θέλει να συμμετέχει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, πολύ απλά θα ανοίξει το κουτί κάτω στις πληροφορίες για να δει τους όρους συμμετοχής. Δεν θα τα πω τώρα στο βίντεο για να μην ξοδέψουμε πάρα πολύ χρόνο. Όποιος λοιπόν θέλει να συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα ακολουθήσει τα βήματα που θα αναφέρω κάτω στις πληροφορίες και θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει αυτή την παλέτα. Δεν νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο tutorial. Όποιος ήταν εδώ καθαρά και μόνο για το review μπορεί να αποχωρήσει. Όσοι όμως θέλετε να δείτε πώς έκανα αυτό το μακιγιάζ, τι σκιές χρησιμοποίησα, πόσο και πού, μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε. Έχω ήδη κάνει όλο μου το μακιγιάζ, έχω αφήσει δηλαδή μόνο τα μάτια μου για να σας δείξω στο tutorial, για να μην βγει μεγάλο το βίντεο και επειδή θέλουμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με αυτή την παλέτα, οπότε θα ξεκινήσω σιγά σιγά χρησιμοποιώντας το transition color που θα βλέπετε στις οθόνες σας. Θα χρησιμοποιήσω ένα fluffy πινελάκι το οποίο είναι για αυτό το σκοπό και θα περάσω σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το οποίο είναι ένα αρκετά ζεστό χρωματάκι. Και θα το διατηρήσω κυρίως στο πάνω κομμάτι του ματιού και με κυκλικές κινήσεις θα κάνω blend. Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα λίγο πιο ζεστό χρωματάκι και αρκετά σκουρό χρώμα, γι' αυτό θα πιέσω πάρα πολύ λίγο στην παλέτα και θα συμπληρώσω στο υπόλοιπο κομμάτι του ματιού, προς τα κάτω δηλαδή, για να μου ζεστάνει λίγο την περιοχή του ματιού
Οπότε κάνω ακριβώς τις ίδιες κινήσεις, αλλά λίγο πιο κάτω. Στη συνέχεια με ένα φουτωτό πινέλο, αλλά αυτό είναι λίγο πιο επίπεδο στην επιφάνειά του, θα περάσω στο πορτοκαλί χρωματάκι της παλέτας και θα το διατηρήσω στην εξωτερική γωνία του ματιού και θα το φέρω ελαφρώς προς τα μέσα. Θα συνεχίσω παίρνοντας μια απόχρωση του σάπιου μήλου και θα την περάσω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο, η οποία δεν θα κάνει ιδιαίτερη διαφορά καθώς θα τη βάλω. Αυτό που θα κάνει όμως να δημιουργήσει μια πολύ ωραία μετάβαση για τα πιο έντονα χρώματα που θα περάσω από πάνω. Και τώρα, ας περάσουμε στο πιο διασκεδαστικό κομμάτι αυτού του tutorial. Θα πάω στα πολύ έντονα χρώματα, τα οποία με το που το είδα ξετρελάθηκα και ήταν και ο λόγος που ήθελα απεγνωσμένα να αγοράσω την παλέτα. Μιλάω για τα δύο τα πολύ έντονα, το ένα είναι πιο φούξ και το άλλο είναι πιο κεραμιδοφούξ μπορντό. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το κεραμιδοφούξ μπορντό. Θα πάρω μια ποσότητα και θα την άξω και θα ξεκινήσω να χτίζω το εσωτερικό κομμάτι. Να δούμε και τι απόδοση έχει, γιατί αυτές όντως τις χρησιμοποιώ πρώτη φορά. Ξαναβουτάω, δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά σαν πρώτη εφαρμογή. Δεν πάει καλά, το βλέπω πολύ καθαρά. Κάτι δεν πάει καλά και δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Περνάω στο πιο φούξ τώρα. Να δούμε πώς θα πάει και θα το κρατήσω. Α, αυτό γράφει πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε ότι το κάνω πάρα πολύ απαλά. Επιστρέφω στο πορτοκαλί χρώμα και θα πάω να τονίσω την εξωτερική γωνία για να γίνει λίγο πιο έντονη. Θα πάω να περάσω τώρα το eyeliner μου. Για eyeliner θα χρησιμοποιήσω από την Essence το The Cushion Eyeliner. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένη από το eyeliner μου, οπότε θα συνεχίσω πηγαίνοντας στο κάτω σημείο του ματιού. Χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο πινελάκι και θα πάω στην απόχρωση που χρησιμοποιήσαμε πρώτα και θα αρχίσω να χτίζω το μάτι κάτω. Συνέχεια θα περάσω στο πιο καφέ και θα το κρατήσω κυρίως στην εξωτερική γωνία και ελαφρώς θα σβήσω προς τα μέσα. Και φυσικά θα περάσω και στο μπορντό, το οποίο είναι και το πιο έντονο, για να μπορέσει να δέσει με το πάνω. Και σαν τελικό στάδιο θα περάσω σε ένα μολύβι μαύρο από την εταιρεία W7 επίσης, το King Cole, και θα πάω να γεμίσω λίγο τα κενά εδώ πέρα που αφήνει το eyeliner. Όπως επίσης θα περάσω και λίγο κάτω στην γραμμή του νερού. Και θα σβήσω καθώς μπαίνω προς τα μέσα. Για να μπορέσω να το δώσω λίγο φως, θα περάσω από την Essence αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, το οποίο δεν έχει όνομα, αλλά γράφει Life is Beautiful, είναι το νούμερο 3. Νομίζω ότι ήταν σε limited edition. Και θα πάω με ένα τέτοιο πινελάκι να φωτίσω την εσωτερική γωνία του ματιού, χωρίς όμως ιδιαίτερες υπερβολές. Όπως επίσης θα χρησιμοποιήσω λίγο και στο κόκκινο του φρυδιού, πολύ πολύ λίγο και πολύ πολύ πάνω. Θα περάσω τώρα στη μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω από την Essence την Lash Princess False Lash Effect μάσκαρα. Είναι αυτή εδώ, η οποία πραγματικά είναι καταπληκτική μάσκαρα. Λοιπόν, όσο για κραγιόν έχω δύο στο νου μου, είναι και τα δύο από την εταιρεία Golden Rose από τη σειρά Velvet Matte Lipsticks. Έχω το νούμερο 9 και το νούμερο 2, το ένα είναι λίγο πιο σάπιο μήλο το νούμερο 2 και το άλλο είναι λίγο πιο φωτεινό. Ένα λίγο πιο φωτεινό ροζάκι. Νομίζω πως θα πάω στο σάπιο μήλο.
Και τέλος, για να σετάρω όλο μου το μακιγιάζ, θα περάσω από την εταιρεία Golden Rose και θα χρησιμοποιήσω το Fixing Spray. Αυτό είναι λοιπόν ολοκληρωμένο το look που επέλεξα σήμερα να σας δείξω με τη συγκεκριμένη παλέτα. Ελπίζω να σας άρεσε. Πέρα από κάποια χρωματάκια τα οποία λίγο με ζόρισαν, γενικά σαν παλέτα είναι καλή και φυσικά είναι και πάρα πολύ οικονομική. Εάν θέλετε μια παλέτα η οποία είναι ιδανική για πιο φθινοπορεινό χειμερινά look, νομίζω ότι είναι κατάλληλη, και αν δεν έχετε φυσικά την οικονομική δυνατότητα όπως εγώ να αγοράσετε την παλέτα της Anastasia Beverly Hills, που είναι, πιστεύω και θεωρώ, εξαιρετική από όσα reviews έχω δει, είναι ένα καλό dupe να πάτε να το αγοράσετε και να κάνετε παρόμοια looks από αυτά που κάνουν διάφοροι youtubers με την παλέτα της Anastasia Beverly Hills. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ όσοι και όσοι ήταν μαζί μου ως το τέλος. Εύχομαι αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο. Αφήστε μου κάτω σχόλιο για οποιαδήποτε απορία. Όπως επίσης, αν θέλετε, κάντε μου ένα like, και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή, άμα σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού. Σταματάω. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Φιλάκια!